Αυτή είναι η σημαία που μου δώσαν την πρώτη φορά που πήγα στο Καστελόριζο. Την κατέβασαν από τον ιστό. Και τώρα είναι εδώ, στο δωμάτιό του. Ναι. Όπως και ένα καπέλο που είχαν οι φαντάροι εκεί, που γράψει κάποια παιδιά και το έχω εδώ. Δεν θέλω να πειράξω τίποτα. Τα ρούχα του, το σακίδιό του, όλα είναι εδώ. Έχει αλλάξει η ζωή μας. Χάσαμε το μολόγιο. Κάθε βράδυ πλύνει η πόρτα της εισόδου. Ο Μανώλης είναι από, είναι ψηλά με τους αγγέλους. Γιατί έτσι ήταν ο Μανώλης. Ένας άγγελος για μένα. Πήγε να υπηρετήσει την πατρίδα και η πατρίδα μου τον έστειλε πίσω σκοτωμένο. Μας βάλανε σε μια αίθουσα και λένε δεν σε συγχρονοποιεί τίποτα ακόμα. Πήραν τηλέφωνο λοιπόν εκείνη τη στιγμή, το τηλέφωνο της συζύγου και ήταν ο στρατηγός της Ρόδου. Και τον ρωτάει η γυναίκα μου τι έγινε με τον Μανώλη. Τελικά λέει δυστυχώς ο Μανώλης δεν ζει πια. Της πήρα το τηλέφωνο και μου λέει ποιος είστε εσείς. Λέω είμαι ο πατέρας του Μανώλη. Και μου λέει, κύριε Τσικνάκη, ο γιος σας αυτοκτόνησε. Έτσι. Αυτή, αν είναι παιδεία και συμπεριφορά ενός ανώτερου στελεχούς, στέλεχος του στρατού, εγώ τι να πω. Έτσι ομά και ψυχρά. Στιγμές που δεν περιγράφονται με λόγια. Δεν μπορείς να τις περιγράψεις με λόγια. Δεν... δεν το πίστεψα ποτέ, δεν το πίστεψα και δεν είναι αυτή αυτό που προσπαθείς να έχεις σαν όπλο ώστε να μην τρελαθείς. Δεν ήταν αυτό. Ήταν αυτή η αλήθεια, κάτι ανεξήγητο. Ήξερα το παιδί μου. Σίγουρα εκεί χρειάζονται ψυχραιμότεροι που ευτυχώς είναι πολλοί κόσμος που είναι κοντά μας και ήταν. Μας καθοδηγήσαν κατευθείαν, μας συμβούλεψαν κατευθείαν να βάλουμε τεχνικό σύμβουλο. Χωρίσαμε λοιπόν ιατροδικαστή. Αλλά ο χειρισμός τους γενικά ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Ένας ιατροδικαστής ποτέ δεν πήγε στον τόπο του συμβάντος. Δεν έγινε αυτοψία. Όλα βιαστικά. Πώς συμπέρανα στα πρώτα κιόλας λεπτά ότι ήταν αυτοκτονία? Αυτό και μόνο ήταν ένα γεγονός που με έκανε να αμφισβητώ τα πάντα. Ο τόσο σύντομος χρόνος και η προσπάθεια να πείσουν τους πάντες ότι ήταν αυτοχειρία. Κύριε Αντώνη, εσείς είστε πεπισμένος ότι το παιδί σας δεν αυτοκτόνησε? Ναι, τα στοιχεία το λένε αυτό. Και θα πει κάποιος, ο πατέρας τι να πει. Αλλά τα στοιχεία μας δείχνουν αυτό. Τα στοιχεία είναι ατράνταχτα.
ο Μανώλης δεν πυροβολήθηκε με G3A3. Πυροβολήθηκε με μικρό όπλο. Δεν είχε ούτε καν πυρίτιδα στα χέρια του και στα ρούχα του και δεν υπάρχει περίπτωση και ο εγκέφαλος να μείνει έτσι. Άθικτος. Ναι, ήταν. Άθικτος.